Τα αιτήματα όπως τη μείωση του ΦΠΑ, τις διευκολύνσεις σε αποπληρωμές δανείων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, την καταπολέμηση του παραεμπορίου και την τουριστική προβολή του Ιστορικού Κέντρου με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την καθιέρωσή τους, ανέφερε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ στην υποψήφια προσένταξη στο εκλογικό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και Γενική Διευθύντρια του Δίκτυου Τηλεόραση Φωτεινή Αραμπατζή, στην ιδιαίτερα σημαντική και συνάμα συμβολική συνάντησή τους. Τα προβλήματα η κυρία Αραμπατζή τα ξέρει γιατί είναι επιχειρηματίας. Και πραγματικά είναι μέσα σε αυτή τη μάχη. Λοιπόν, τα προβλήματα που αναφέραμε, φυσικά σας είπα ότι είναι και γνωστά, έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα στην αγορά, έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό μας φορέα που είναι ο ΑΕ, με τον ΕΟΠΗ που τώρα πρόσφατα δημιουργήθηκε, καθώς επίσης και με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, εμείς τις βάλαμε το ζήτημα ότι θα πρέπει το επόμενο διάστημα, συμμετέχοντας φυσικά και στο... και στις διαδικασίες των εκλογών και φυσικά να αναδειχθεί και βουλευτής, ότι θα πρέπει να παλέψουν όλοι μαζί το καινούριο πολιτικό προσωπικό για την ανάπτυξη στον νομό και καθώς για την ανάπτυξη και στην Ελλάδα. Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι ο νομός, διότι ο νομός αυτή τη στιγμή είναι στις τελευταίες θέσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας, που είναι σημαντικός γεωργικός και κοινοτροφικός νομός. Άρα θα πρέπει ο πρωτογενής τομέας να είναι στην εμερήσια διάταξη, καθώς επίσης και η μεταποίηση και η βιοτεχνία. Και φυσικά αν όλα αυτά πάνε καλά και προωθηθεί αυτό το σχέδιο, τότε πραγματικά θα έχουν προοπτικές και θα έχουμε και προοπτικές και εμείς σαν έμποροι και επαγγελματίες. Οι δύο πλευρές συζήτησαν ουσιαστικά για αρκετή ώρα και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ, Άγγελος Κεχαγιάς, ενεχείρισε υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνονται προβλήματα, πρωτοβουλίες και δράσεις για την τόνωση της εμπορικής κίνησης. Θα πρέπει να υπάρξει φως στο τούνελ, διότι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που έχει περιέλθει η Ελλάδα και φυσικά και ο νομός, δεν έχουμε άλλη επιλογή στο να πετύχουμε σε μια κατεύθυνση στο να μπορέσουμε να επανακινηθεί η οικονομία με τέτοιον τρόπο που ώστε να βοηθηθεί όλος ο πληθυσμός για να μην φύγουμε από τη χώρα μας. Η Φωτεινή Αραμπατζή έκανε λόγο για στόχευση στον πρωτογενή τομέα και στόχους ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους που πρέπει να τεθούν ώστε να επιτευχθεί το επιδοκόμενο αποτέλεσμα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Μάλιστα, τόνισε πως είναι χρέος της οι επαφές με τους ενεπομείναντες φορείς ελπίδας και ανάπτυξης του τόπου και υποστήριξε πως ημερίζεται τις καθημερινές αγωνίες των εμπόρων, αφού τις βιώνει στην καθημερινότητα της δικής της επιχείρησης. Επισκέφτηκα σήμερα τον Εμπορικό Σύλλογο ΣΕΡΟΝ, όπου είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνουμε έναν ουσιαστικό και ρεαλιστικό διάλογο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επώδυνο μεν, με ψήγματα αισιοδοξίας δε. Γνωρίζω και βιώνω από πρώτο χέρι τα προβλήματα και των εμπόρων και των επιχειρηματιών, ειδικότερα του τόπου μας. Η επίσκεψή μου εδώ έχει έναν ουσιαστικό συμβολικό χαρακτήρα, γιατί πιστεύω πως η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και η κινητροδότηση του εμπορικού κόσμου είναι η τελευταία ελπίδα για την επανεκκίνηση της οικονομίας για αυτήν την περιβόητη ανάπτυξη. Χρειάζονται όμως συνέργειες, συντονισμένο σχέδιο στήριξης της εντοπιότητας και ισχυρός αιρετικός λόγος που θα επικοινωνήσει τις θέσεις, τις απόψεις, τα προβλήματα, τα αιτήματα.